διοργανώνει το πρώτο συνέδριο της στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου του 2021 στο Ανοιχτό Θέατρο του Φρουρίου Τρικάλου. Συνδιοργανωτές μας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλου, ο Δήμος Τρικαίου με την Επιτροπή του 2021 και συνεργάτες μας επίσης είναι ο Φιλολογικός Ιστορικός και Λογοτεχνικός Σύλλογος Τρικάλου και το Θεσσαλικό Ημερολόγιο. Το δίμερο συνέδριο αυτό είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα του εορτασμού της εμβληματικής επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι σήμερα. Και τα θέματα τα οποία θα ανακοινωθούν αναφέρονται στην προεπαναστατική περίοδο στο 1821 σαφώς και στις μετέπειτα εξεγέρσεις και επαναστάσεις που έγιναν του 1864, 1878, 1886, τον ατυχή φόρημο του 1897, στους πολέμους τους Βαλκανικούς 1912-1913 μέχρι το έπος του 1940 μη εξαιρουμένων και των αγώνων των Καραβούνιδων που έκαναν για την δικαίωσή τους με την κατάλυση των τσιφτικιών και την απολωτρίωση της γης. Και την κοινωνική τους αποκατάσταση. Λαμβάνουμε δεδομένο ότι η γνώση της τοπικής ιστορίας μας βοηθάει για να εκτιμήσουμε καλύτερα τον τόπο μας, να τον αγαπήσουμε περισσότερο και να τον νοιαζόμαστε περισσότερο όπου και να βρισκόμαστε. Γι' αυτό τον λόγο η Ένωση Καραβούνιδων στοχεύει στη θεσμοθέτηση αυτού του συνεδρίου και ως εκ τούτου θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Οργανωτική Επιτροπή που ανέλαβε τις προετοιμασίες και τα διαδικαστικά και όλους τους εισηγητές όπου με μεγάλη προθυμία ανταποκρίθηκαν να καταθέσουν τις γνώσεις τους, την έρευνά τους, το έργο τους. Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Ενότητα και τον Δήμο Τρικαίων για τη στήριξή του, την Επιτροπή του 2021 και τους συνεργάτες φορείς, το Φίλος Τρικάλων και το Θεσσαλικό Ημερολόγιο. Κατά την έναρξη του συνεδρίου θα παρουσιαστεί και μια μεικτή ομάδα ένστρωρων ατόμων όπου θα παρουσιάσουν και ένα τριτουργικό καραβούνικο χορό από το Συνδιάκτη των Καραβούνιδων στους ήχους ενός κλέφτικου τραγουδιού το οποίο είναι χαρακτηριστικό στην περιοχή. Καλούμε όλους τους πολίτες των Τρικάλων και όχι μόνο, όλους τους φορείς, όλη τη Θεσσαλία, όλη την Ελλάδα να έρθει στο συνέδριό μας. Το συνέδριο θα αρχίσει στις 7 η ώρα, θα ξεκινήσει με τα καλωσορίσματα, με τους χαιρετισμούς, με την ομιλία του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής που είναι ο κύριος Σπανός ο Κώστας, ο εκδότης του Θεσσαλικού Ημερολογίου και στη συνέχεια το Προεδρείο θα δώσει το λόγο στους εισηγητές για να κάνουν τις ανακοινώσεις. Όσο μπορούμε, έχουμε καλή επιτυχία στο συνέδριο, περιμένουμε τα αποτελέσματα του συνεδρίου.
Άλλος. Αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο, κάτι άλλο, ναι. Να μας πείτε τι έχετε δύο εκτάσεις. Ναι. Ονομάζομαι Κουριοπούλου Στυλιανή. Είμαι η ταμεία της Ένωσης Καραγκούνιδων Νομού Τρικάλων και θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να πω ότι είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι όλος ο νομός Τρικάλων, αλλά γενικώς και η περιφέρεια Θεσσαλίας, θα αγκαλιάσει ιδιαίτερα το πρώτο συνέδριο των Καραγκούνιδων και όπως είπε και ο Πρόεδρος, θεωρούμε ότι αυτή η ενέργειά μας θα γίνει η αρχή για τη συνέχεια των συνεδρίων. Σας καλούμε λοιπόν όλους να δείτε και να αγκαλιάσετε αυτό το συνέδριο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Πείτε δύο λόγια σε σπίτι. Σχετικά με το παρελθόν, με τους παππούδες τους, τους προπαππούδες τους και τι περάσαμε όλοι αυτοί για να έχουμε ό,τι έχουμε και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σύλλογο και το Δήμο που δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα να τα εκλαϊκέσουν, δηλαδή να τα μπορούν να πούν στον κόσμο. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Να είναι ένα καλή ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς συμμετέχουμε στην Αγγελία. Είμαι η γραμματέα της Ένωσης Καραγκούνιδων Νομού Τρικάλων και είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Πέρα από το πράγμα που έγινε από όλους τους συνομιλητές εδώ πέρα για το θεωρώ πολύ σοβαρό και μεγάλο γεγονός που θα αναδείξει και ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία των Καραγκούνιδων, είναι μια ευκαιρία και καλούμε όλους τους συλλόγους, τους τοπικούς και εμείς, να έρθουμε κοντά στην Ένωση για μια καλύτερη συνεργασία, να γίνουμε φίλοι και μέλη, ούτως ώστε να έχουμε επιθυμητά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ.